η συνέχιση της αποστολής σας, καθώς και να μεταφέρω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και ευχές για συνεχή διμερία και πρόοδο στον φίλο λαό της Ρωσίας, αλλά και τον φίλο πρόεδρο κύριο Πούτιν. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Καλείται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριος Σερκέι Λαυρόφ, για την αντιφώνησή του. Уважаемый господин президент, разрешите выразить искреннюю признательность за вручение мне Большого Креста ордена архиепископа Макариуса III. Усматриваю в этом решении кипрского руководства признание той роли, которую российская дипломатия играет в развитии дружественных, теплых, партнерских отношений с Республикой Кипр. Аксиотимый, кύριε Пройдре. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτό το υψηλό κρατικό παράσημο, το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου. Το αντιλαμβάνομαι ως τεκμήριο αναγνώρισης του ρόλου της ρωσικής διπλωματίας για την προώθηση ολόκληρου του φάσματος των ρωσοκυπριακών σχέσεων. Мы полностью разделяем ваши оценки нынешнего состояния двусторонних отношений между нашими странами. Мы отметили в прошлом месяце 60-летие этих отношений, которые были установлены через два дня после того, как было принято решение о создании кипрского государства. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις εκτιμήσεις σας για την κατάσταση των ρωσοκυπριακών σχέσεων. Φέτος συμπληρώνονται τα 60 χρόνια των διπλωματικών μας σχέσεων που η εγκαθίδρυσή τους έγινε δύο μέρες μετά την σύσταση του Κυπριακού κράτους. И с тех пор эти отношения развиваются поступательно, отражая взаимную тягу наших народов к общению друг с другом, опираясь на наши общие исторические и духовные корни. Και οι σχέσεις μας αυτές προχωρούν δυναμικά με βάση την φιλία μεταξύ των λαών μας, με βάση τις κοινές μας αρχές. Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром с кипрским народом была вновь подтверждена в недавнем вашем телефонном разговоре с президентом Путиным. Η τάση μας αυτή για την ενίσχυση των φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Κύπρου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. И я могу вас заверить, что все те договоренности, которые между президентами наших стран достигнуты, будут притворяться в жизни. Министерство иностранных дел Российской Федерации будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество во всех областях. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όλες οι συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των προέδρων μας θα υλοποιηθούν και εμείς ως Υπουργείο Εξωτερικών θα στηρίξουμε την δουλειά αυτή με όλη τη δύναμη. Спасибо. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, την τελετή παρασημοφόρησης και της